Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε προχωρήσει την κατασκευή. Θα σας δείξω το δεύτερο βιντεάκι που έχω ετοιμάσει. Λοιπόν, για αρχή θα σας πω ότι χρειαζόμαστε ένα κλαπέτο, το οποίο να μην έχει ελαττήριο. Θέλουμε αυτό, ένα αντεπίστρεφο τέτοιου τύπου, είτε με κλαπέ τέτοιο είτε το ανάλογο. Δοχείο διαστολής, το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω βάλει. Θα το βάλω αργότερα. Εγώ θα σας δείξω μόνο πώς δουλεύει η αντλία και πώς σηκώνει την πίεση. Και αφού ετοιμάσω το δοχείο, θα κάνουμε τη δοκιμή να δούμε και μανομετρικά πόσο το πάει. Κοιτάξτε, εδώ έχω συνδέσει κανονικά και δίνουμε από ένα λάστιχο περίπου στο 1 μέτρο ύψος. Άλλο με 1,5. Η αντλία για να ξεκινήσει, πατάμε το κουμπάκι και ξεκινάει. Λοιπόν, αφού έχουμε όμως τώρα το δοχείο και θα πήγαινε ονομαστική πίεση γύρω στα 3 bar, 3,5. Γιατί τώρα πάμε μόνο την πίεση που έχουν οι σωλήνες μας και τα ανεπίστροφα, δηλαδή έχει μια μικρούλα διαρροή εδώ. Βλέπετε, και αρχίζει και διχάνει την πίεση. Όλα αυτά πρέπει να είναι στο ακέραιο. Αφού θα βάλουμε μέσα το δοχείο μας, την κίνηση που θα κάνει αυτό εδώ πέρα εδώ, θα είναι αυτή εδώ, το πάνω κάτω. Η πίεση θα μένει κανονικά στα 2 bar. Αφού έχουμε το δοχείο και αφού θα αρχίσει και θα πάλετε για να πάει προς τα 3,5, δημιουργεί την ανάλογη δύναμη ώστε αυτό εδώ να το κάνει το άνοιξε κλείσε. Δεν το κάνει αυτή τη στιγμή γιατί λείπει το δοχείο διαστολής. Εγώ θέλω να καταλάβετε ότι έτσι λειτουργεί. Και ανοίγει τη βάνα και βγάζει το νερό. Για να καταλάβετε, έτσι λειτουργεί. Κάθε φορά που κάνει αυτό, πετάει μπροστά το νερό αυτό. Έτσι. Και μπορείς με αυτόν τον τρόπο, ανεβάζοντας την πίεση μέσα στο δοχείο, είναι σαν δοχείο διαστολής σε πιστικό. Μπορείς να το πας όπου θέλεις. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο που θα ετοιμάσω με ένα φυσίγγιο πιθανόν από πυροσβεστήρα. Να βάλουμε ένα πάνω δοχείο διαστολής, δεν θέλουμε πολύ μεγάλο. Ανάλογα το ύψος είναι βέβαια και η αποθήκευση και τα υπόλοιπα. Θα ετοιμάσουμε λίγο όλη την κατασκευή, λίγο καλύτερα για να μην έχουμε διαρροές και θα μπει το ανάλογο βίντεο για να δείτε πώς δουλεύει. Έτσι. Έτσι να το ξαναφύσω. Δηλαδή με 2 πατήματα αμέσως κάνει την πίεση. Η πίεση που έχει είναι ό,τι έχει αυτός εδώ ο αέρας, έτσι. Γι' αυτό πηγαίνει μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να πάει 2,5 bar 3, γιατί δεν έχει τον αέρα για να συμπιεστεί. Μόνο ο αέρας μπορεί να συμπιεστεί και να ανεβάσει πίεση. Το νερό, υδραυλικά, πηγαίνει μόνο με το μανομετρικό. Λοιπόν, αυτό για την ώρα. Ετοιμαστείτε για το επόμενο και θα σας πω και το κοστολόγιο στο επόμενο βιντεάκι πόσο πηγαίνει. Βλέπετε τη διαρροή μόλις πήγε στο 1,5 bar, τη διαρροή που έχουμε από εδώ, έτσι. Τίποτε άλλο. Για την ώρα, γεια σας. Λόγω διόρθωσης που έκανα στη διαρροή, βγάζουμε τον αέρα που έχει και η αντλία ξεκινάει. Αν είχαμε το δοχείο διαστολής, ήμασταν έτοιμοι για να βγάλουμε νερό. Δηλαδή, πατώντας μέσα έτσι, βγάζουμε τον αέρα και η αντλία μας θα ξεκίναγε, αφού είχε διαβάσει όμως πίεση, γιατί τώρα την έσπασα. Θα ξαναδιάσουμε πίεση. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τα υπόλοιπα στο επόμενο βιντεάκι, όπως είπα, ήταν ένα σημείο που θα σας δείξω για τη διαρροή και το πώς ξεκινάει να δουλεύει. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.